Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί εδώ στην Αλεξανδρούπολη όλοι οι φορείς διοργάνωσης και υποστήριξης του τέταρτου μαραθωνίου ζωής «Ο Εύρος χτίζει το σπίτι του αυτισμού», μια τεράστια προσπάθεια η οποία την αγκαλιάζουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου και φυσικά το Εργατοπαλληλικό Κέντρο. Βέβαια, το σημαντικό σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια είναι ότι την έχουν αγκαλιάσει και τη στηρίζουν τόσο οικονομικά όσο και με συμμετοχή πάνω από 80 πλέον πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικά σωματεία, κοινωνικοί φορείς. Και φέτος έχει προσθεθεί σε αυτό το τέταρτο μαραθώνιο όλη η εκπαιδευτική κοινότητα στην κυριολεξία, δηλαδή όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, όλοι οι σύλλογοι διδασκόνων και όλοι οι σύλλογοι γονέων, που συμμετέχουν τόσο ενεργά μέσα στο διήμερο μαραθώνιο, όσο και, όπως προείπα, και οικονομικά. Καλούμε όλους τους πολίτες αύριο Σάββατο 21 Δεκεμβρίου από τις 6 το απόγευμα ως και τις 10 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης και την Κυριακή τις ίδιες ώρες να παρακολουθήσουν μια μεγαλειώδη συναυλία, μια μεγαλειώδη παράσταση όπου θα συμμετέχουν πάνω από 600 πλέον συμμετέχοντες χοροδοί, καλλιτέχνες, μουσικοί, χορευτές και κυρίως μαθητές. Θα ήθελα να δώσω τώρα σε αυτή τη στιγμή τον λόγο στο συνδιοργανωτή φορέα μας, που είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται αυτός ο μαραθώνιος, στην πρόεδρο του Συλλόγου και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου, Άγιος Βασίλειος, την κυρία Λίτσα Μαυρίδου. Καλησπέρα και από μένα. Η όλη αυτή πραγματικά υπέροχη και μεγάλη προσπάθεια που είναι με πρωτοβουλία της ΕΠΟΦΕ, με τη συνδιοργάνωση, με τους συνδιοργανωτές που σας προείπε ο κύριος Κελεμίδης και με όλους αυτούς τους συλλόγους, πραγματικά μας συγκίνησαν ειλικρινά για την διάθεση, την άμεση διάθεση να στηρίξουν την προσπάθεια. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την αγωνία των γονιών για το τι θα γίνει το παιδί μου όταν εγώ θα έχω φύγει από τη ζωή. Ήδη στο σύλλογό μας έχουμε 4 άτομα με αυτισμό, τα οποία είναι ορφανά και από τους 2 γονείς. Λοιπόν, σε αυτή την προσπάθειά μας ξεκινάμε να χτίσουμε το σπίτι του αυτισμού. Ήδη ο σύλλογός μας έχει αγοράσει οικόπεδο στον Άβαντα. Η οικοδομική άδεια είναι δωρεά τεχνικού γραφείου. Έχει βγει η προέγκριση. Πιστεύω μέσα στον Ιανουάριο να έχει βγει και η οικοδομική άδεια. Και ευελπιστούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων και με τη στήριξη όλων των φίλων γνωστών και όλων των συμπολιτών μας να καταφέρουμε στις 2 Απριλίου που έχουμε βάλει στόχο, Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού, να προχωρήσουμε να κάνουμε τον αγιασμό των θεμελίων. Θεωρώ ότι θα έχουμε επιτυχία γιατί είναι ένα μεγάλο όνειρο, όνειρο ζωής πραγματικά. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Σας θέλουμε δίπλα μας, όχι τώρα και συνέχεια. Γιατί ένα τέτοιο σπίτι, ένα τέτοιο κέντρο ημέρας που έχουμε αυτή τη στιγμή, πάντα χρειάζονται τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Πέτροβη, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας σύλλογος που γεννήθηκε μέσα από την αγωνία των γονέων αλλά και όλων αυτών που υποστηρίζουν το ιδεώδες της αρρωγής προς τα αυτιστικά άτομα για να έχουν μία ελπίδα στο μέλλον. Η Λίτσα Μαυρίδου ήταν πραγματικά ένας πυλώνας υποστήριξης όλης αυτής της προσπάθειας, νευραλγική και χαλκέντερη πρόεδρος που πραγματικά μαζί με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έβαλαν στόχο όλα τα προηγούμενα χρόνια να υποστηρίξουν όλες αυτές τις πραγματικά ουσιαστικές δομές που έχει ανάγκη η κοινωνία. Δεν υπήρχε κάτι πριν. Σήμερα έχουμε πολύ περισσότερα. Και όλα αυτά γίναν χάρη στην επιμονή τους,
χάρη στο μεράκι τους και στην αγάπη τους, στην υποστήριξη αυτού του υψηλού στόχου. Θεωρώ ότι εμείς όλοι υπολοιπόμαστε μπροστά σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ όμως πάλι ότι μπορούμε κι εμείς, ο καθένας, από τη δική του πλευρά να συνδράμει και να μπορέσει να ολοκληρώσει όλη αυτή την προσπάθεια σε αυτό το σκέλος που από ό,τι φαίνεται διαρκώς υπάρχει αθρηστική ισχύς. Δηλαδή είχαμε, κυρία Μαυρίδου, πρώτα το κέντρο ημέρας και στη συνέχεια τώρα έχουμε το σπίτι του αυτισμού για τα άτομα τα οποία όλοι ενδιαφέρονται πως την επόμενη μέρα, όταν δεν θα υπάρχουν γονείς, όταν δεν θα υπάρχει κάποιος να τους υποστηρίξει, θα έχουν μία στέγη. Και αυτή η στέγη είναι, νομίζω, το πιο ουσιαστικό ζήτημα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε και εμείς ως Περιφέρεια αυτό πράττουμε και θεωρώ ότι και στο μέλλον θα έχουμε πιο συγκεκριμένες και οριοθετημένες πρωτοβουλίες για να δώσουμε πραγματικά τον καλύτερο εαυτό μας μέρες Χριστουγέννων, μέρες αγάπης, για να υποστηρίζουμε υψηλούς σκοπούς και υψηλούς στόχους. Προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, υποστηρίζουμε την προσπάθεια και θεωρώ ότι είναι ένα γενικότερο κάλεσμα για να δείξουμε τον πραγματικά ανθρώπινο χαρακτήρα μας. Ευχαριστώ. Δήμος Αλεξανδρούπολης και προσωπικά ο Γιάννης Ζαμπούκης, ο δήμαρχός μας, από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η πρόσκληση από τον πρόεδρο της ΕΠΟΦΕ, ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτό το κάλεσμα. Σε ένα κάλεσμα το οποίο έχει περιεχόμενο, ουσία και πολύ αγάπη. Αυτό που κάνει τη διαφορά σε αυτή την διοίκηση είναι ότι είμαστε δίπλα σε ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκη, στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οι οποίες πραγματικά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ήδη έχουμε κάνει και επαφές και επικοινωνία και με τους δύο φορείς, και με την ΕΠΟΦΕ και με τον σύλλογό σας. Και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιείται είναι η τέταρτη συνεχόμενη, θα έχει μεγάλη επιτυχία. Καλούμε όλους σε αυτό το διήμερο. Είναι ένα διήμερο γιορτής, χαράς και κυρίως αισιοδοξίας. Είμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι οι πολίτες αυτής της πόλης δεν ξεχνούν. Όχι μόνο στις γιορτές, αλλά διαχρονικά μέσα στην περίοδο που διανύουμε, σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικά, μπορούμε να δώσουμε το χέρι βοήθειας και αλληλεγγύης στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ήταν, είναι και θα παραμείνει το διάστημα που ακολουθεί δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλώ όλους τους δημότες να συμμετάσχουν σε αυτό το διήμερο της γιορτής και της αλληλεγγύης. Σαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια για να φτιάξουμε το σπίτι των παιδιών που το έχουν ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό ότι από μικρές ηλικίες μαθαίνουμε στα παιδιά μας να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Οι χριστουγεννιάτικες μέρες αποτελούν μια αφορμή για να ξεκινήσουμε αυτό το μεγάλο επιχείρημα το οποίο ξεκίνησε ο Σύλλογος και η ΕΠΟΦΕ. Στέλνω του υπαλληλικού κέντρου, Στάθιος Ασπιώτης. Θα ήθελα να συγχαρώ την ΕΠΟΦΕ και τον πρόεδρό της, τον Δημήτρη τον Κελεμίδη, για αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία, ώστε να πραγματοποιηθεί ένας ακόμα μαραθώνιος ζωής για να χτιστεί το σπίτι των συνανθρώπων μας με αυτισμό. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα την πρόεδρο, την κυρία Λίτσα Μαυρίδου, όπου γνωρίζω προσωπικά τον τεράστιο καθημερινό αγώνα που κάνει για αυτά τα άτομα από αυτισμό.
Είναι βέβαιο ότι όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα. Και ένα από αυτά είναι αυτό το σπίτι, το οποίο θα δώσει σε αυτά τα παιδιά στο μέλλον να έχουν ένα σπίτι για να συνεχίσουν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς όμως, αν και σε λίγες μέρες θα πούμε στο 2020, στη χώρα μας οι υποδομές και οι δομές από το κράτος για αυτά τα άτομα είναι ανύπαρκτες. Ενώ θα έπρεπε αυτά τα άτομα να μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στην κοινωνία με τις εξαιρετικές δυνατότητες και ικανότητες που έχουν. Όπως επίσης θα μπορούσαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και είμαι βέβαιος ότι θα τα κατάφερναν πολύ καλύτερα από πολλούς από εμάς. Θέλω λοιπόν εκτός από την μέρα αυτή να συνεχίσουμε όλοι μαζί και να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για αυτά τα άτομα. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βάζουμε και εμείς ως εργατοπαλικό κέντρο ένα λιθαράκι στα θεμέλια αυτού του εξαιρετικού σπιτιού. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα ανοίξει τις πόρτες του και με τη φιλοξενία του θα αγκαλιάσει όλα αυτά τα άτομα. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλό όλο τον κόσμο να συμμετέχει και να βοηθήσει όσο μπορεί. Και εκ μέρους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρω, ο υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων, κ. Αλέξανδρος Παλάβος. Από την πλευρά μας ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των φορέων της ΕΠΟΦΕ και του Συλλόγου Γονέων Αυτιστικών Ατόμων για τη στήριξη αυτή της προσπάθειας. Στο πλαίσιο του ανοίγματος των σχολείων στην τοπική κοινωνία και της προώθησης του εθελοντισμού, συμμετείχαμε με οικονομική ενίσχυση, με τη διοργάνωση σχολικών δράσεων και με τη συμμετοχή των μαθητικών ομάδων στην τελική εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή τόσο των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και σε ανάλογες δράσεις, ενισχύει την αλληλεγγύη και τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας.